Υπάρχει μια οικογένεια στην Ήπειρό μας που είναι πλουσιότερη από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και μπορείτε να πείτε ότι η επιρροή της εξαπλώνεται σε σχεδόν ολόκληρη την Ευρώπη. Το ασυνήθιστο είναι ότι δεν τους έχετε ακούσει ποτέ. Πρόκειται για μια οικογένεια που ονομάζεται Wallenberg, η οποία κατάγεται από τη Σουηδία. Η οικογένεια Wallenberg έχει καταφέρει κάτι που είναι πραγματικά μοναδικό στην ιστορία. Ελέγχουν σχεδόν ολόκληρη την οικονομία μιας χώρας. Το απίστευτο 40% του συνόλου της σουηδικής βιομηχανίας ελέγχεται από τους Wallenberg μέσω θέσεων στο Εποπτικό Συμβούλιο και συμμετοχών σε εταιρείες. Για να καταλάβετε καλύτερα τι σημαίνει αυτό, στη Σουηδία, η οποία έχει πληθυσμό 10 εκατομμύρια κατοίκους, μία και μόνο οικογένεια είναι υπεύθυνη σχεδόν για κάθε θέση εργασίας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Οι Wallenbergs είναι επίσης βαθιά ριζωμένοι στην πολιτική της χώρας, διοικούν μια τεράστια τράπεζα που δραστηριοποιείται παγκοσμίως και έχουν επίσης μερίδιο στην πίτα πολλών μεγάλων εταιριών που όλοι γνωρίζετε. Πώς όμως προέκυψε και μια οικογένεια έχει τόσο απίστευτη δύναμη? Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, πρέπει να ρίξουμε μια ματιά στις απαρχές των Wallenberg. Το γενεολογικό τους δέντρο μπορεί να εντοπιστεί ακόμα και στον 17ο αιώνα, διότι ακόμα και τότε η οικογένεια πάργαγε πολλούς σημαντικούς ανθρώπους. Μεταξύ άλλων, τον συγγραφέα Jacob Wallenberg ή τον επίσκοπο Marcus Wallenberg. Ωστόσο, η αλματώδης άνοδος των Wallenbergs στην πιο ισχυρή οικογένεια της Ευρώπης ξεκίνησε το 1856, όταν ο Αντρέ Όσκαρ Wallenberg ίδρυσε την πρώτη ιδιωτική εμπορική τράπεζα της Σουηδίας. Σήμερα γνωστή και ως Σκανδιναβική Ιδιωτική Τράπεζα, η χρηματοπιστωτική εταιρεία έχει 17.000 υπαλλήλους και περισσότερους από 4 εκατομμύρια πελάτες σε όλο τον κόσμο. Ανάμεσά τους βρίσκονται περισσότερες από 3.000 μεγάλες εταιρείες που εμπιστεύονται τα οικονομικά τους στους Wallenberg. Με την ίδρυση της τράπεζας, οι Wallenbergs κατάφεραν στη συνέχεια να κάνουν επίσης σημαντικές επαφές παντού στην πολιτική και τις επιχειρήσεις. Ο γιος του Jacob Wallenberg, Knut Agathon Wallenberg, δεν ήταν πια απλά τραπεζίτης, αλλά εξελέγει και υπουργός εξωτερικών της Σουηδίας και οδήγησε τη χώρα κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αγόρασε επίσης πολλή γη και έχτισε εκεί το δικό του χωριό, το οποίο έγινε γρήγορα ένα δημοφιλές μέρος για να ζει κανείς. Αργότερα, ακόμα και ο πρώην υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, Χένρι Κίσιγκερ, μεταξύ άλλων, φιλοξενήθηκε εκεί για να διεξάγει διαπραγματεύσεις με τους Wallenberg. Ο Knut Agathon Wallenberg έκανε επίσης κάτι ακόμη, το οποίο μαζί με την ίδρυση της τράπεζας από τον πατέρα του, αποτελεί τον σημαντικότερο θεμέλιο λίθο για τη σημερινή δύναμη των Wallenbergs. Μαζί με τη σύζυγό του, ίδρυσε το Ίδρυμα Knut και Alice Wallenberg, του οποίου τα περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται σήμερα σε πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Χάρη στην αυθονία των χρημάτων τους και τις άριστες διασυνδέσεις τους στις επιχειρήσεις και στην πολιτική, οι απόγονοι των Wallenberg επέκτηναν στη συνέχεια την εξουσία τους όλο και περισσότερο, δημιουργώντας μια αυτοκρατορία αμέτρητων εταιρικών ομίλων που είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς. Και όχι μόνο στη Σουηδία, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και παγκοσμίως. Από τις χιλιάδες εταιρείες που ελέγχουν οι Wallenbergs, θα σας δώσουμε τώρα μερικά μόνο παραδείγματα και σας υποσχόμαστε ότι θα εκπλαγείτε, διότι στην πραγματικότητα θα διαπιστώσετε σύντομα ότι δεν υπάρχει βιομηχανικός τομέας στον οποίο να μην δραστηριοποιούνται. Μεταξύ άλλων, στον όμιλο Wallenberg ανήκουν η γερμανική εταιρεία κατασκευής εργαλείων κήπου Gardena με 3.500 εργαζόμενους, η Svenska Kullager Fabriken, μια εταιρεία με περισσότερους από 43.000 εργαζόμενους, που προμηθεύει μεταξύ άλλων τη Rolls-Royce και τη Formula 1, καθώς και η ενεργειακή εταιρεία ABB, το όνομα της οποίας μπορεί να μην έχετε ακούσει ποτέ, αλλά είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης στην Ελβετία και απασχολεί πάνω από 100.000 εργαζόμενους παγκοσμίως. Η διεθνής φαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca, ναι, αυτή με το ομώνυμο εμβόλιο, η οποία έχει ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 44 δισεκατομμύρια ευρώ και είναι μία από τις μεγαλύτερες φαρμακοβιομηχανίες στον κόσμο με 83.000 εργαζόμενους, ή η γνωστή εταιρεία κατασκευής συσκευών κουζίνας Electrolux, βρίσκονται επίσης στα χέρια των Wallenbergs. Επίσης, ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου και τηλεφώνου Ericsson, ο οποίος δραστηριοποιείται σε 180 χώρες και τον οποίο οι παλαιότεροι από εσάς ίσως γνωρίζουν ακόμα από τα παλαιότερα δημοφιλή κινητά τηλέφωνα Sony Ericsson και ο οποίος είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα του 5G ή ο κατασκευαστής εξοπλισμού δασοκομείας και κυπουρικής Husqvarna. Επίσης, ο κατασκευαστής αυτοκινήτων και αεροσκαφών Saab ή η αεροπορική εταιρεία Scandinavian Airlines, η οποία μεταφέρει σχεδόν 18 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως, ανήκουν επίσης στον όμιλο εταιριών Wallenberg. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε αυτόν τον κατάλογο σχεδόν ατελείωτα.
Αλλά για να τον κρατήσουμε σύντομο, ας αναφέρουμε μία ακόμα μετοχική συμμετοχή που μάλλον επισκιάζει όλες τις άλλες. Οι Wallenbergs δεν κατέχουν μόνο σκανδιναβικές και ευρωπαϊκές εταιρείες, αλλά έχουν επίσης πολύ μεγάλο μερίδιο στις πλουσιότερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο, όπως η Apple, η Google ή η Amazon. Τώρα έχετε ήδη αποκτήσει μια μικρή εικόνα της εταιρικής αυτοκρατορίας των Wallenbergs. Εκτός από όλες τις εταιρείες που κατέχουν, έχουν επίσης μερίδια σε αμέτρητες άλλες ή έχουν μέλη της οικογένειας στα υποπτικά του συμβούλια. Οι τραπεζικές δραστηριότητές τους είναι επίσης πάρα πολλές. Έτσι είναι πολύ πιθανό στην καθημερινότητά σας να έρχεστε αντιμέτωποι με προϊόντα και υπηρεσίες με τα οποία η μυστηριώδης οικογένεια από τη Σουηδία βγάζει πάρα πολλά χρήματα. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε γιατί αποκαλούμε τους Wallenbergs μυστηριώδεις, παρόλο που οι αμέτρητες εταιρείες και επιχειρηματικές συμμετοχές τους μπορούν να ερευνηθούν, η οικογένεια αυτή καθ' αυτή παραμένει στην πραγματικότητα κυρίως στο παρασκήνιο. Οι Wallenbergs ζουν σήμερα μια ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Επί του παρόντος είναι κυρίως τα μέλη της οικογένειας Marcus, Jacob και Peter που αναλαμβάνουν να εμφανίζονται σε δημόσια ραντεβού. Επισήμως παρεπιπτόντως, δηλώνουν ότι το εισόδημα που αποκτούν ως αφεντικά είναι μόλις 250.000 ευρώ ετησίως, ενώ ο Jacob Wallenberg έχει ισχυριστεί σε συνέντευξή του ότι διαθέτει μόνο 8 εκατομμύρια σε ιδιωτική περιουσία. Στην πραγματικότητα όμως ο πλούτος που έχει δημιουργήσει η οικογενειακή δυναστεία μέσα σε 5 γενιές είναι αμύθιτος. Μεταξύ άλλων, ο Jacob Wallenberg είναι ιδιοκτήτης αυτής της βίλας 320 τετραγωνικών μέτρων στα περίχωρα της Στοκχόλμης, η οικογένεια έχει τεράστιους δικούς της κυνηγότοπους και μερικές φορές πετάει στη ΣΥΠΑ για ολιγοήμερες διακοπές, όπου απολαμβάνει ιδιαίτερα τη μεταφορά σε βουνοκορφές με ελικόπτερα για σκι. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο οι Wallenbergs πιθανώς δεν σας είναι γνωστοί από πριν είναι η στρατηγική απόκρυψη της οικογένειας. Ενώ άλλοι πλούσιοι όπως ο Elon Musk και ο Jeff Bezos βρίσκονται συνεχώς στη λίστα του Forbes με συγκεκριμένα στοιχεία πλούτου, για τους Wallenbergs δεν είναι εύκολο να καταμετρηθεί ο πλούτος τους. Και αυτό είναι απολύτως σκόπιμο. Έχουν δημιουργήσει έξυπνα ένα παγκόσμιο, αδιαφανές δίκτυο εταιριών, συμμετοχών, επενδυτικών εταιριών και ιδρυμάτων, μεταξύ των οποίων τα δισεκατομμύρια πηγαίνουν έρχονται. Τα δικά τους ιδρύματα επίσης τους βοηθούν να εξοικονομούν φόρους. Τα ιδρύματα είναι τόσο έξυπνα κατασκευασμένα, ώστε δεν παραπέουν ακόμα και σε δεινές οικονομικές κρίσεις και συγκεντρώνουν μόνιμα τεράστια χρηματικά ποσά. Ένας Σουηδός δημοσιογράφος προσπάθησε να παρακολουθήσει την οικογενειακή περιουσία από πιο κοντά και διαπίστωσε ότι οι Wallenberg εκτιμάται ότι έχουν από μερικές εκατοντάδες δισεκατομμύρια έως 3 δισεκατομμύρια ευρώ σε συνολικό ενεργητικό. Σε αντίθεση με πολλούς άλλους υπερπλούσιους ανθρώπους, οι οποίοι συχνά δέχονται σκληρή κριτική για τη μυστικότητα και τα σχέδια φοροδιαφυγής, αυτό είναι κοινωνικά αποδεκτό για τους Wallenbergs. Και υπάρχει ένας σημαντικός λόγος. Η οικογενειακή δυναστεία όχι μόνο δημιουργεί θέσεις εργασίας για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και είναι συνυπεύθυνη για ένα μεγάλο μέρος της οικονομικής επιτυχίας ολόκληρων εθνών, αλλά οι Wallenbergs κάνουν επίσης πραγματικά πολύ καλό με τα ιδρύματά τους. Μόνο στη Σουηδία επενδύουν 90 έως 100 εκατομμύρια ευρώ στην εκπαίδευση και την έρευνα. Και το κάνουν αυτό κάθε χρόνο. Επιπλέον, οι Wallenbergs υποστηρίζουν επίσης φιλανθρωπικά έργα παγκοσμίως, με τα οποία παρέχουν καθαρό πόσιμο νερό για τους ανθρώπους σε φτωχές χώρες για παράδειγμα. Η φήμη τους είναι τόσο μεγάλη που για να τιμήσουν τις υπηρεσίες του Ραούλ Wallenberg, ο οποίος έσωσε πολλές ζωές στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ακόμα και ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάρακ Ομπάμα ταξίδεψε στη Σουηδία και του εκφώνησε επικίδιο φυσικά μπροστά σε όλη την οικογένεια κατόπιν πρόσκλησής τους. Έτσι, δεν είναι να απορρεί κανείς που η πολιτική αφήνει σε μεγάλο βαθμό την ισχυρή οικογένεια ελεύθερη να κάνει ό,τι θέλει. Όμως αυτή η ελευθερία δεν υφίσταται εντός της οικογένειας. Οι Wallenberg, οι οποίοι συναντώνται μία φορά το χρόνο με περίπου 70 μέλη της οικογένειας για δείπνο, λειτουργούν τόσο καλά ως δυναστεία μόνο επειδή ασκούν τεράστια πίεση στις επόμενες γενιές. Με τη μεγάλη δύναμη έρχεται και η μεγάλη ευθύνη, και κάθε μέλος της οικογένειας αναμένεται να επιτύχει τους στόχους. Στη δεκαετία του 1970, ένας 47χρονος τότε γιος αυτοπυροβολήθηκε επειδή δεν άντεχε πλέον την τεράστια πίεση του πατέρα του. Ο τόνος μεταξύ τους λέγεται ότι είναι γενικά σκληρός και είναι παράδοση να αφήνουν τους απογόνους να μάχονται μεταξύ τους για τις κορυφαίες θέσεις στην οικογένεια. Οι σημερινοί επικεφαλής της οικογένειας, ο Μάρκους και ο Τζέικομπ, βρίσκονταν σε συνεχή ανταγωνισμό για δεκαετίες, μέχρι που τελικά συμφιλιώθηκαν. Παρόλα αυτά, και οι δύο περιμένουν και από τα παιδιά τους που είναι ακόμα ανήλικα να παλέψουν για τις θέσεις τους και να ξεπεράσουν ο ένας τον άλλον.
Αυτό ήταν το βίντεό μας για τη μυστηριώδη οικογένεια που κατέχει μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Κάντε like αν το βρήκατε ενδιαφέρον και εγγραφή στο κανάλι μας και τα λέμε την επόμενη φορά εδώ στο Αξίζει να γνωρίζετε.